Γεια σας γκρέμες, καλώς ήρθατε στο σημερινό βίντεο που θα δούμε ένα εντελώς καινούριο turn-based RPG το οποίο εξελίσσεται στη Ρουμανία και δεν έχει σχέση με το Δράκουλα. Ωραία, ξεκινήσαμε, ρε. Α, νόμιζα ξεκινήσαμε. Όπα, εγώ τον ζηλεύω όμως. Σαν να σε αδίκησε κάποιος, μιλάς. Πάρα πολύ ωραίο, τρομάρισε πάρα πολύ. Τι λες, ρε, The Beast. Welcome to Early Access of the Beast. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με καινούργιο campaign. Ο Ottoman Empire, Adrianople Province, near the Black Sea Coast. 1593. Αυτός είναι ο The Beast. Είναι, θηριάκι, μπράβο του. Escape the Manhunt. Εδώ είμαστε. To use a melee attack, select the enemy. Οπα. Καλά, ηρέμησε. Press click, λέει, enter space to confirm ability. Press 1 to confirm ability. Press αριστερό on attack ability. Ωραία. Ναι. Έφαγες ένα μάγκωμα εκεί, αλλά συγχωρώ. QE γυρνάει η κάμερα. WSAD κινείται η κάμερα. E to rotate, Q to rotate. Up and down, zoom in, zoom out. Είναι αυτός. Άρα θες να πάμε... Α, έτσι. Α, μ' αρέσει, έχει και ήχο αλυσίδας. Οκ, θες να πάμε εκεί. Μας την πέφτει, θα με το σπαθί. Left shift to pick next weapon. Έχουμε και πιστόλι. Το attack the distant enemy, select range attack. Το έχουμε στο 1 αυτό, οπότε παίρνω το 1. Ηρέμησε ρε με στα αυτιά μου, παραθεμάς, εγώ γιατί δυνατά. Let arrows fly. Ναι, με πιστόλι είσαι. Adding Insanity 126, τι πάει να πει αυτό. To loot the nearby chest, λέει, select interaction. Press T to pick interaction. Και τι μπορεί να έχει αυτό μέσα. Bullets, λέει. Ωραία. Έρχονται, μου λέει, η φωνή που τσιρίζει μες στα αυτή μου. Οπότε θέλω να κάνουμε τώρα Overwatch, το κλασικό Overwatch. Και γιατί τόσο short εδώ και δεν θες να το κάνουμε πιο... Θες εδώ εσύ. Εντάξει, όπου θες. Ωραία. Και περιμένουμε να έρθουνε. Οι οποίοι πολύ έξυπνα σταματήσανε. Ακριβώς έξω από την εμβέλεια. Κάνεις και λέω πόσες φορές θα κάνει. Ενδιαφέρον θα είναι αυτό τώρα να το δούμε. Άου. Λοιπόν, πάμε για healing. Εφένα λέει canvas item. Πίσουμε τον καμβά. Καταφέραμε και μπανταζαραστήκαμε. Αυτό δεθήκαμε τέλος πάντων. Close distance enemies. Πάμε δίπλα. Και πάμε εδώ πέρα. Και για ποιο λόγο πάμε μπροστά σε τρία άτομα. Α. Για να τους σκοτώσουμε με cutscene. Θηρίο Αντωνάκης πάντως, μπράβο. Πολύ μαυρίλα. Μαυρίλα όχι χρώμα, μαυρίλα κατάλαβες. Όλα τα υπόλοιπα. Carpathian Mountains. Whether God or devil liberated me. I can't tell. Κοίταξε, άμα κρίνουμε τους ψιθύρους που άκουγες, δεν ξέρω αν ο Θεός θα ψιθύριζε έτσι. Σωστό βασιλιάς. Λίγο sad δεν είναι το... Όχι, εκκλησία είναι. Δεν είναι, είναι συνδυασμός. Ενδιαφέρον διακόσμηση πάντως. Το μισό είναι σαν εκκλησία, το μισό είναι σαν τάφος. Οπότε ο φίλος ο Ντονάκης ήταν εχμάλωτος των Οθωμανών. Κατάφερε και γλίτωσε. Ο Ρουμάνος, βλέπετε. Γλίτωσε και γύρισε πίσω στη Ρουμανία τώρα.
Για να βρει την οικογένεια και τα βρει κιόλας κατά. Είναι η πρώτη φορά πριν ομολογήσω που βλέπω παιχνίδι στη Ρουμανία και δεν έχει μέσα το Δράκουλα. Οπότε κάτι είναι γι' αυτό. With him alive. I might stay the chance. Τι φάση έχουν οι εντάσεις σας? Γιατί τη μία στιγμή ο ένας μιλάει normal και την άλλη στιγμή είναι σαν να νιώθω το κρανίο μου να δονείται από την ένταση της φωνής σας? Εσύ ποιος είσαι? Ο Άντορ Σαμπάντος του Revive Your Ally Select Show Mercy. Select the Ally. Ποιος είναι ο Ally? Αυτός. Είναι Ally, έτσι. Press on Ally. Show Mercy. Stay with me. Ωραία, του δείξαμε έλεος με το να το χαϊδέψουμε. Να δω character examination. Α, εδώ λες. Α, και βλέπουμε τις δυνατότητές του, στατιστικά, βιογραφικό, από πού έρχεται, τι έφαγε. Cool, cool, cool. I'm ready, λέει ο Honor Guard. Select Careful Strike. Ποιο είναι το Careful Strike? Μελή Attack, Careful Strike. All πάμε right. Του κάνουμε το ability του φίλου υπότη. Δώσ' του, δώσ' του. It's this. Τον φάγαμε. Πάρα πολύ ωραία και τώρα είσαι εξωτανοιχτά εσύ. Όχι ότι μας αγγίζει ιδιαίτερα. Tab λέει για την επόμενη μονάδα. Brute Mode. Τι είναι το Brute Mode? Activate Brute Mode. F λέει το switch του Brute Mode. Execute or stabilize an enemy before they bleed out. An enemy will skip down state when the final hit is a critical. Yes. Got him. Μήπως να μην το κάνουμε αυτό, δεν είναι καλό? Για την ψυχούλα μας. Σκότωσέ τον, μωρέ. Serves you right. Με το εκτελέσεων εχθρό λέει ανεβαίνει το insanity meter. Το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα πάνω. Το παιχνίδι λέει θα συναντήσεις λέει triggers λέει τα οποία αυξάνουν το insanity παίρνοντας damage, σκοτώνοντας εχθρούς. Και αυτά τα οποία το μειώνουν κάνοντας healing με το ρίξανέση τους εχθρούς. Move on organ to designate position to scout ahead. Στο μεταξύ έχουμε ήδη άτομα εκεί μπροστά, αλλά τέλος πάντων. Right. Ωραία. Ήρθε η σειρά σου. Flee to the location. Press on the ground. Α, θες να πάει αυτός εκεί. Δεν έχει attacks of opportunity. Θα μεγδάνω ζωντανό τώρα, έτσι. Θέλεις να μου δείξεις το μηχανισμό αυτό? I'm done. Γιατί τώρα τον καημένο, ήταν ανάγκη να μου το κάνεις αυτό το παράδειγμα? God, πάει και αυτό. Highlight mode τώρα θέλει να πάμε. Πατάω το V. Ωραία, μου δείχνεις τι είναι, πού είναι και πώς είναι. Designate waypoints λέει το avoid enemy overwatch. Hold left alt. Και έτσι αποφεύγουμε το overwatch του φίλου. On my way. Clutch. Πώς σας φάνηκε αυτή η τρίπλα? Κατευθείαν λοιπόν να κάνεις max out το insanity meter. Be able to enter highest level beam. Bla 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 bla. Να κάνουμε execute το δικό μας. Ναι, ναι, ναι. Tread carefully. Άρχισαμε να ακούμε και φωνούλες, θέλω να το σκοτώσουμε. Και τώρα μπήκαμε beast mode. Enemies gain new abilities. Σαν να πολεμάμε τους δαίμονές μας. Θέλω να δω εμείς τι θα κάνουμε τώρα με το... Ωραία, θα μας έρθει και ένα βέλος τώρα. Κούρβι, καλά τον είπες. Λοιπόν... Beast mode. Τι κάνει τώρα το beast mode? Θα βγει τίποτα, θα γίνει λυκάνθρωπος. Όπα! Α! Εγώ νόμιζα κάτι σε Berserk, κάνα τέτοιο, αλλά αυτό... Unleash the power of your enemies, finish off your enemies. Να τους τελειώσουμε. Καθάριστο, δεν ξέρω. Ωραίος, τι είναι όλα αυτά? Jump on the opponent in blink of an eye, just if you teleported, λέει. 200% normal speed, in chronic collision, making a devil's claw attack, μείον 30% damage. Ωραία, να έρθω πάνω σε σένα. Πάει και αυτός. Πού έχουμε και άλλους? Έχουμε δύο εκεί. Κάνω execute τον δικό μου. Ναι, γιατί όχι. Έτσι όπως είμαστε τώρα. Full space to speed up enemy phase, αν βαριέσαι να περιμένεις. Αλλά όχι, εντάξει, μωρέ, κρίμα είναι. Λοιπόν, φύγει κι εσύ. Blood and bloodshed! Ωι, χαζέψει ο Ντονάκης. Οκ, θα μπορούσε να έχει και λίγο καλύτερα animation, να πω την αλήθεια, αλλά δεν είναι άσχημο. Τώρα το θέμα είναι, φτάνεις μέχρι εκεί? Μια χαρά φτάνεις. Ίσως θα πρέπει να περιμένω βέβαια, γιατί τώρα ο δεύτερος θέλει να χτυπήσει τον επόμενο γύρο. Α, πόσα actions έχεις ρε Αντωνάκη, το έχεις ξεσκίσει το θέμα, το έχεις παρακάνει. Blood and bloodshed! Καρπάθιαν Ρουθένια, λέει, Archers of the Royal City of Kust. Απρίλιος του 1593. Όχι, γυρνάει σπίτι.
Ναι, ήδη δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Ασθένειες και τα σχετικά. Αλλά έχει φως. Καλό σημάδι. Όπα, ποια νου είσαι εσύ? Όλγα! Όλγα! Ψευδέστησες εσύ? Τι συμβαίνει? Hey you. There's another slave camp nearby. Τι, πώς κατέληξα εγώ εδώ? Πού είναι η Όλγα? Πού είναι το κάστρο μας? Reach the captives. Λοιπόν, 1, 2, 3, έχουμε και λέμε. 93%, 6 με 8. Ναι, γιατί όχι. Bow your heads, villains. Ωραία, κάνει reload εδώ ο Αντωνάκης. Τι είναι εκεί? What do you want? Ωραία, εσύ πάλι με το τόξο σου θα φας αυτόνα. Πολύ ωραία. Μπορώ να ξαναβαρέσω? Δεν είναι, δεν είναι valid target. Quick. Ωραία, ωραία, ωραία. Και τώρα έχουμε τον αρματωμένο εδώ το φίλο. Θα κινηθεί εδώ να κάνει πλάτες στον τοξότη. Quick. Αν κάνω show mercy σε αυτούς. On foot. Ωραία, και ρίξαμε τον beast. Τι είναι αυτή? Αυτός που σηκώθηκε, τι είναι? Τι είπες τώρα εγώ, τον τοξότη, τον τοξότη, τον τοξότη, τον τοξότη. This armor cost more than your village. Επίσης, πόσο δίκιο έχει. Λοιπόν, φίλε, εσύ έχεις τώρα το point blank shot. Τι σε hit points έχετε πάνω θεμάσει? Τι high damage σας κάνω? Ποιον διάλεξες? Arrows of death. Πάνω θεμάσει, εγώ δεν είπα να πυρο... Για να δω. Dodge if you can. Θηρίο το ξέρεις, ρε. Πες μου τι μπορείς και πάλι. Ναι, του έχει μείνει και ένα action. Μόνο αυτόν βλέπεις, καθάριστον και αυτόν. Arrows of death. Επανάθεμάτωνα, μπράβο. Πάω να κάνω εγώ τη δουλειά μου. Gather your party, you're venturing forth. Quick! Survive the ambush. Hey, λίγο άδικο νομίζω. Λοιπόν, 150 movement speed λέει και attack. Το γίνεται εδώ. Λογικά γίνεται. With me. Δώσ' του. This serves you right. Οπα. Μετά από κάθε μάχη θα έχουμε έτσι ένα κάτσιν με τον Αντωνάκη να βγάζει τα φετίχ του πάνω στους βάρβαρους. Οπότε ο Αντωνάκης είναι κάτι σαν ο δαιμονικός Ευρωπαίος Γουλβερίν. Η βέβαια μπορεί να είναι και μεταφορικό έτσι, να είναι η εσωτερική του δαίμονες και τα σχετικά. Τους πολλές πολέμους να έχει... Και Λούρις εις Κάσλ... Είμαι σκάσεις... If not my son. Βγάζει λίγο Diablo vibe η ατμόσφαιρα. Έτσι αυτό με τους διεφθαρμένους ανθρώπους που έχουν τρελαθεί και κάνουν... Όπα. Αυτή είναι η Όλγα. Όπα. Η κόρη μας, η κόρη του Αντώνη δηλαδή. This is your business to handle. Leave us. Α, κολόπεδο μεγαλώσαμε. Μπράβο, ρε Αντώνη. Καλή δουλειά έκανες. I have nothing to say to you. You must do it! Πολύ περίεργη φάση. Πραγματικά πολύ περίεργη φάση. Έχουμε τον Μπαρμπούλη που συνέχεια κάνει θόρυβο. Πες να κάτσε σε καρφιά, δεν ξέρω τι κατασυμβαίνει. He's come back, your grace. Α, το ξανακάνει η ριπλή στο κεφάλι. Του λέω και εγώ, κόλλησε το κάτσιν. Τις νοικοκόφτες δεν είχανε. Οι δόντια. Και ερχόμαστε πάλι εδώ πέρα στον Αντωνάκη. Λούρισους Κάσλ, Αλίνας Τσέιμπερ. Αμπήκαμε στο παλάι του βασιλιά και ήρθαμε τώρα στο δωμάτιο της κόρης, είναι η Αλίνα. Πού είναι η Ολγίτσα, πού είναι? Η οποία την πέρασε για την Όλγα, οπότε θα είναι η ίδια. Πού καλά είναι οι γυμνές σκηνές? Να η κόρη. Ω, θα το μαχαιρώσει πισόπλατα. I am back home, my dearest. This hope kept me alive all those years. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Come, let me hold you. Ona, why are you? Αν νομίζει ότι... Mother is dead. For her. Dead? They didn't tell you. She died of the plague last week. Όχι, κιόλας, last week. Leave me alone for now.
Ήρθες στο δωμάτιό της και της λες leave me alone for now. Παρακάνεις. The king wants to speak with you tomorrow morning. Τι κάνανε όργια, κάνανε με τον βασιλιά. Το βασιλιά δεν τον βλέπω να συμμετείχε. Φάση επικαλεστήκανε δαίμονες και τα... Και τους σκότωσε όλους. Τι συμβαίνει? Το αλογάκι φταίει για όλα. Κάπου εδώ νομίζω ότι πρέπει να σταματήσω. Αυτό είναι το Beast. Είναι ένα καινούριο turn-based RPG, το οποίο νομίζω ότι προσπάθησε λίγο παραπάνω από ό,τι μπόρεσε. Κάποια πράγματα τα έχει κάνει όμορφα, κάποια άλλα πράγματα τα έχει κάνει αχταρμά. Αυτή είναι η δική μου γνώμη βέβαια. Άσε τη δική σου κάτω στα σχόλια. Πάτε το like αν δεν το έχεις πατήσει ήδη. Κοινωνικά δίκτυα που είναι κάτω στην περιγραφή, ακολούθησέ τα εκεί για να μαθαίνεις τα νέα μου. Παντού γύρω μου έχουν εμφανιστεί διάφορα άλλα βίντεο. Πάτησέ τα σου και φύγει κάτι. Αυτά από μένα για σήμερα. Φτάνουν τόσοι δαίμονες και τα σχετικά. Πάω να ρεμίσω το κεφάλι μου. Αντίο.